Καλησπέρα κύριε Τσίκα από το Ηράκλειο Κρήτης. Ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης από το News Hub. Προκειμένου να ζητήσουμε τον έγκυρο σχολιασμό σας παρακολουθώντας τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες τραγικές εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Έχουμε την τελευταία ώρα και την εμπλοκή της Συρίας με άμεσο έμεσο τρόπο. Θέλω τον πρώτο σχολιασμό σας. Αυτή η εξέλιξη μας ανησυχεί περαιτέρω. Ναι, κοιτάξτε. Να σας πω ποια είναι η βασική μου εκτίμηση για τα γεγονότα. Η εκτίμησή μου για τα γεγονότα αυτά που αρχίζουν με την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ δεν έχει να κάνει με την ουσία του Παλαιστινιακού. Δεν είναι η αφορμή το Παλαιστινιακό. Το Παλαιστινιακό είναι ένα πρόσχημα. Αυτό το οποίο γίνεται είναι μια προσπάθεια του Ιράν να εμποδίσει την εξελισσόμενη προσέγγιση του Ισραήλ με μετριοπαθείς αραβικές χώρες και κυρίως την προσέγγιση του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Και τη Σαουδική Αραβία, λόγω θέσης, μεγέθους, πετρελαϊκών αποθεμάτων και λόγω του ρόλου της σαν προστάτη των ιερών πόλεων του Ισλάμ, της Μέκας και της Μεδίνας που βρίσκονται στο έδαφος της, παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο και ευρύτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Περσικού Κόλπου. Τι γίνεται λοιπόν, τι είναι αυτό που κάνει το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία να έρθουν κοντά, είναι η αίσθηση της απειλής από το Ιράν. Ότι στο Ιράν υπάρχει, εξελίσσεται ένα ανεξέλεγκτο αυτή τη στιγμή πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί εύκολα κάποια στιγμή από ειρηνικό, δηλαδή από παραγωγός πυρηνικής ενέργειας, να γίνει στρατιωτικό, δηλαδή παραγωγός πυρηνικών όπλων. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από καμία χώρα της περιοχής. Mm-hmm. Τώρα, η Σαουδική Αραβία για να έρθει στη συνεννόηση με το Ισραήλ έχει ζητήσει ορισμένα ανταλλάγματα. Mm-hmm. Ένα από αυτά τα ανταλλάγματα ήταν να κάνει το Ισραήλ ορισμένα βήματα θετικά προς την επίλυση του Παλαιστινιακού. Και γι' αυτό το λόγο η Σαουδική Αραβία ήρθε σε επαφή με την νόμιμη Παλαιστινιακή Αρχή που δεν εδρεύει στη Γάζα, εδρεύει στη δυτική όχθη του Ιορδάνη, του Μαχμούτ Αμπάς, του Προέδρου Μαχμούτ Αμπάς. Mm-hmm. Επισημαίνω εδώ ότι η Χαμάς είναι σε αντίθεση με την Παλαιστινιακή Αρχή. Έχουν κάνει και εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους, έχουν συγκρουστεί και ένοπλα και μετά από αυτή την ένοπλη σύγκρουση μπόρεσε η Χαμάς, που είναι μια ισλαμιστική οργάνωση, να αναλάβει τον έλεγχο στη λωρίδα της Γάζας. Τώρα, να ρωτήσω εδώ πέρα, πώς εκτιμάτε τώρα, γιατί η Παλαιστινιακή Αρχή. Αν θέλετε να σας πείτε, θα δείτε πώς θα φτάσουμε και στη Συρία κτλ. Γιατί έχουν όλα σχέση αυτά με το Ιράν. Παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα, ποιος θα αποδυναμωνόταν από αυτή την προσέγγιση, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία. Πρώτα απ' όλα η Χαμάς, διότι και η Σαουδική Αραβία και οι υπόλοιποι θα μίλαγαν με την Παλαιστινιακή Αρχή, την οποία η Χαμάς τη θεωρεί συμβιβασμένη, ξεπουλημένη, αλλά κυρίως θα απομονωνόταν το Ιράν, γιατί θα βρισκόταν στην περιοχή αυτή με ένα συνασπισμό κρατών που θα ήταν απέναντί του. Το Ιράν εδώ και χρόνια εξοπλίζει στρατιωτικά. Ενισχύει με πληροφορίες από τις μυστικές του υπηρεσίες και ενισχύει οικονομικά και τη Χαμάς στη Γάζα, αλλά και την άλλη εξτρεμιστική οργάνωση των Σιητών του Λιβάνου, τη Χεζμπολάχ. Και γι' αυτό είδατε ότι μόλις έγινε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, άρχισε και η Χεζμπολάχ να πετάει πυράβλους μέσα στο Ισραήλ από τα βόρεια σύνορά του. Δηλαδή από το Λίβανο έστειλε πυράβλους μέσα στο Ισραήλ και προσπαθούν να βάλουν το Ισραήλ μέσα σε δύο μέτωπα. Mm-hmm. Η σημερινή εξέλιξη με τη Συρία, κατά τη γνώμη μου, αποδεικνύει πλήρως την εμπλοκή του Ιράν. Γιατί? Διότι στη Συρία υπάρχουν ιρανικές πολιτοφυλακές, ιρανικές δυνάμεις που καθοδηγούνται από τους φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν, οι οποίες είναι σύμμαχοι του δικτατορικού καθεστώτος Άσαντ στη Συρία. Φαίνεται λοιπόν ότι είτε με την ανοχή είτε με την προτροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, οι ιρανικές αυτές πολιτοφυλακές άρχισαν τώρα να επιτίθενται και από την πλευρά της Συρίας στο Ισραήλ. Και απάντηση του Ισραήλ είναι να επιτεθεί σε αυτούς τους στόχους από τους οποίους εκτοξεύτηκαν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του από τη Συρία. Λέτε ευθέως ότι η αναβαθμισμένη λοιπόν επιχειρησιακή ικανότητα της Χαμάς προέρχεται από τη στήριξη του Ιράν.
όσοι ξέρουν τις δυνατότητες που είχε η Χαμάς μέχρι τώρα, θεωρούν ότι ουδέποτε είχε η Χαμάς τέτοιες δυνατότητες. Δηλαδή, τώρα έχουν, ας πούμε, πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων, μια εκπαίδευση ανθρώπων που θυμίζουν πολύ τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και ούτω καθεξής. Όλοι λοιπόν οι γνωρίζοντες εκεί στην περιοχή, με τους οποίους και εγώ έχω επικοινωνήσει, λένε ότι αυτός ο εξοπλισμός και η εκπαίδευση παρέχεται από το Ιράν. Είτε απευθείας, είτε μέσω της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, την οποία την έχει δημιουργήσει το ίδιο το Ιράν. Πολύ σωστά είπατε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή είναι σε αντίθεση με τα στελέχη, την οργάνωση της Χαμάς. Όμως, πώς αυτή αναπτύχθηκε υπογείως τόσο αριστοτεχνικά στην καρδιά του Παλαιστινιακού κράτους? Κοιτάξτε, μέχρι κάποια στιγμή δεν υπήρχε. Ούτε αυτή τη στιγμή υπάρχει Παλαιστινιακό κράτος. Έτσι είναι ζητούμενο να υπάρχει Παλαιστινιακό κράτος. Υπάρχουν όμως αυτόνομα Παλαιστινιακά εδάφη υπό τη διοίκηση, την αυτοδιοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής. Εδώ πέρα η αντίθεση δημιουργήθηκε ως εξής. Η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, άρα και η Παλαιστινιακή Αρχή, είχε έρθει σε συμφωνία με το Ισραήλ και είχαν κάνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες στο Όσλο της Νορβηγίας. Με βάση αυτές τις ειρηνευτικές συνομιλίες μπόρεσε και εγκαταστάθηκε η Παλαιστινιακή Αρχή στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Ήταν η πρώτη φορά που μπόρεσε ο Γιασέρα Ραφάτ, ο ιστορικός ηγέτης των Παλαιστινίων, να πάει να εγκατασταθεί στα Παλαιστινιακά εδάφη. Τότε και η δυτική όχθη του Ιορδάνη, που είναι στα ανατολικά του Ισραήλ, και η Γάζα, που είναι στα δυτικά του Ισραήλ, υπήκθησαν υπό την διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής. Μετά όμως από μία ένοπλη σύγκρουση, ουσιαστικά πραξικόπημα της Χαμάς, η οποία έρχεται σε σύγκρουση με τις δυνάμεις της Παλαιστινιακής Αρχής, κατόρθωσε η Χαμάς να αναλάβει τον έλεγχο της λωρίδας της Γάζας. Φυσικά, για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να σας πω ότι οι συνθήκες στη λωρίδα της Γάζας είναι πολύ δύσκολες της διαβίωσης, εννοώ, των κατοίκων. Mm-hmm. Και επομένως εκεί πέρα υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες κανείς να στρατολογεί ριζοσπάστες, ας πούμε, μαχητές, αντάρτες, τρομοκράτες από αυτά τα βαθιά δυσαρεστημένα στρώματα που ζουν σε αυτές τις συνθήκες της ανέχειας. Και το πρόβλημα είναι ότι από τότε που ανέλαβε η Χαμάς τον έλεγχο της λωρίδας της Γάζας, άρχισε να πετάει πυράβλους στο εσωτερικό του Ισραήλ, με αποτέλεσμα και το Ισραήλ να απαντάει με πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της Χαμάς από το δικό του έδαφος μέσα στην Γάζα. Να διευκρινίσω εδώ το εξής, που είναι κατά τη γνώμη μου κρίσιμο για την οπτική γωνία της κρίσης. Mm-hmm. Ενώ η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η ΦΑΤΑΧ, που είναι η μεγαλύτερη οργάνωση της PLO, και η Παλαιστινιακή Αρχή δέχονται την επίλυση του Μεσανατολικού στη βάση των δύο κρατών, δηλαδή ενός Ισραήλ που θα έχει όμως ασφαλή σύνορα και ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους που θα μπορεί να είναι βιώσιμο, αυτό εξάλλου ζητάει όλη η διεθνής κοινότητα, ο ΙΕ, όλες οι μεγάλες χώρες κλπ. Η Χαμάς δεν δέχεται τη λύση των δύο κρατών. Το καταστατικό της λέει καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Αυτές οι δύο στρατηγικές των δύο αυτών παραγόντων, ας πούμε, στα Παλαιστινιακά εδάφη, δεν είναι συμπληρωματικές, είναι αντίθετες, αλληλοαποκλείονται. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια, η Χαμάς δεν είναι παράγοντας επίλυσης του Παλαιστινιακού. Κύριε Τσίκα, έμεσα εμπλέκεται το Ιράν? Φοβάστε άμεση εμπλοκή και ένα γενικευμένο πόλεμο εμπλοκή στην περιοχή? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το Ιράν δεν θα εμπλακεί απευθείας. Mm-hmm. Γιατί δεν θα εμπλακεί απευθείας? Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι αν εμπλακεί θα καταστραφεί η στρατιωτική του υποδομή και εν πολύ στην οικονομία του. Σας υπενθυμίζω ότι ήδη το Ιράν βρίσκεται υπό καθεστώς διεθνών οικονομικών κυρώσεων, γιατί δεν επιτρέπει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να κάνει επιθεωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Ή και όταν επιτρέπει, δεν τους αφήνει να πάνε σε όλες τις περιοχές. Κάποιος τους αποκλείει, τους κρύβει, ας πούμε. Mm-hmm. Επομένως, πιστεύω ότι το Ιράν δεν θα κάνει αυτό το λάθος. Κάνει ένα πόλεμο δια αντιπροσώπων. Με τη Χαμάς, την Χεζμπολάχ, ίσως τις Ιρανικές πολιτοφυλακές που βρίσκονται στη Συρία, ίσως και κάποιες άλλες, ας πούμε, οργανώσεις τρομοκρατικές που ελέγχονται από το σκληρό καθεστώς του Ιράν. Τι μήνυμα στέλνει ο Μπλίνκεν σήμερα που βρίσκεται στο Ισραήλ, ότι όσο υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είμαστε στο πλευρό σας? Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη ως έναν βαθμό
λόγω της δραματικής ιστορίας του ολοκαυτώματος των Εβραίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ναζί, αισθάνονται την υποχρέωση να εγγυώνται την ύπαρξη και την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ. Και γι' αυτό οι ΗΠΑ έχουν ειδικούς δεσμούς ασφάλειας με το Ισραήλ. Ειδικά δε τώρα μετά, αφού έγινε αυτή η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς μέσα στο έδαφος του Ισραήλ, είναι αναφυσβήτητο ότι οι Αμερικανοί θα το συμβολήσουν αυτό. Και νομίζω ότι η επίσκεψη Μπλίνκεν τόσο κοντά από την επίθεση, νομίζω ότι αυτό δείχνει. Πολλούς συμβολισμούς, πολλά μηνύματα, ναι. Ναι, έχει και ένα άλλο συμβολισμό. Εκτός από το Ισραήλ, αύριο ο Μπλίνκεν, ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, θα πάει στην Ιορδανία, όπου εκτός από τον βασιλιά της Ιορδανίας, τον Αμπντάλα, που παίζει σημαντικό ρόλο στο Παλαιστινιακό, θα συναντήσει και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, τον Μαχμούντ Αμπάς. Αυτό δείχνει ότι οι Αμερικανοί και εν πολλής η διεθνής κοινότητα βρίσκουν στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής έναν συνομιλητή για μια μελλοντική επίλυση του Μεσανατολικού και του Παλαιστινιακού ζητήματος. Και ότι αυτόν θεωρούν έγκυρο συνομιλητή και φυσικά δεν θεωρούν τρομοκρατικές οργανώσεις και καθόλου τη Χαμάς. Εδώ πέρα είναι ένα κάπως ελπιδοφόρο, διότι η ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής και του Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς θα είναι σημαντικός παράγοντας κάποια στιγμή να μπορέσουν να ξαναρχίσουν συνομιλίες για την επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος. Πρώτο τελευταίο ερώτημα, ο ρόλος της Τουρκίας και του Ερντογάν, ο οποίος μετά την επανεκλογή ως πρόεδρος στην χώρα του προσπάθησε να δείξει ένα πρόσωπο ότι έρχεται κοντύτερα στην Ευρώπη, στη Δύση, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, οι εξελίξεις στο Ισραήλ οι τελευταίες αποκάλυψαν το πραγματικό του προσωπείο. Απείλησε τόσο την Αμερική όσο και την Ευρώπη, έστειλε πολλαπλά μηνύματα και έμεσης εμπλοκής ακόμα βαθύτερα στη Συρία. Κοιτάξτε, πράγματι ο Ερντογάν παίζει σε πολλά ταμπλό. Το έχει παίξει και σε άλλα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα αυτό το επιτρέπει η σημαντική γεωγραφική και γεωπολιτική θέση της Τουρκίας. Στο σημείο που είναι και ένα πολύ καλό γεωπολιτικό οικόπεδο. Συνορεύει με πολλές χώρες και της Μέσης Ανατολής, έτσι, με τη Συρία, με το Ιράν, με το Ιράκ κλπ. Άρα έχει ρόλο εκεί, αλλά και προσωπικά ο Ερντογάν του αρέσει, ας πούμε, να παίζει πολλαπλό παιχνίδι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έρθει σε σύγκρουση με τη Δύση ο Ερντογάν σε βάθος. Όμως, πράγματι, επειδή και η ιδεολογία του Ερντογάν είναι ένα ήπιο Ισλάμ, έχει ιδεολογικές συγγένειες και γι' αυτό με τη Χαμάς είχε σχέσεις και ο αρχηγός της Χαμάς είχε πάει κάποιες φορές και στην Τουρκία και είχε συναντηθεί με τον Ερντογάν. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι και ένα τμήμα της τουρκικής κοινωνίας, το πιο, ας πούμε, θρησκευόμενο, το πιο έντονα ισλαμικό, αισθάνεται συγγένεια γενικά με την Παλαιστινιακή υπόθεση και με τη Χαμάς. Να σας πω, ας πούμε, τις σχέσεις του Ερντογάν που είχε με τους αδερφούς μουσουλμάνους της Αιγύπτου, έτσι, που αυτή η ριζοσπαστική οργάνωση που σήμερα είναι που απαγόρευσε στην Αίγυπτο, είναι η οργάνωση από την οποία έχει προέλθει η Χαμάς στην Παλαιστινιακή λωρίδα της Γάζας. Επομένως, πρέπει να μιλήσει ο Ερντογάν και με το κοινό του αυτό. Δεν μπορεί να το εγκαταλείψει εντελώς αυτό το κοινό, γιατί αυτό το κοινό στρέφεται κυρίως φιλικά προς, ας πούμε, την υπόθεση αυτή. Εγώ νομίζω ότι είναι μάλλον σε κάποια αμηχανία, διότι δεν θέλει να καταστραφεί εντελώς και η προσέγγιση του με το Ισραήλ, την οποία έχει αρχίσει τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να δείξει ότι αφίσταται των αρχών και των διακηρύξεών τους, ειδικά για το θέμα της Μέσης Ανατολής και το Παλαιστινιακό. Ίσως θελήσει να παίξει και ένα μεσοδυτικό ρόλο, μια και έχει υποτίθεται κάπως καλές σχέσεις και με τις δύο πλευρές. Δεν είναι εύκολο, το Μεσανατολικό είναι ένα παιχνίδι για πολύ μεγάλους παίκτες. Ίσως να θελήσει να παίξει μια διαμεσολάβηση για την απελευθέρωση εχμαλώτων του Ισραηλινού, εχμαλώτων και ομήρων που έχει πάρει η Χαμάς, ένθεν κακήθεν από τις δύο πλευρές ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει κάποια στιγμή για ανθρωπιστικούς λόγους, ας πούμε. Τελευταίο ερώτημα, είστε σαφείς. Στην πολεμική σκακέρα στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η Ελλάδα και η Κύπρος, ειδικά η Κύπρος, δεν απέχουν, δεν είναι μακριά. Τι έχουν να φοβούνται ως χώρες, τι έχουμε να φοβόμαστε? Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, νομίζω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να φοβόμαστε, χωρίς φυσικά να επιτυχάζουμε. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν την ευτυχία, την ευτυχή συγκυρία να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλους τους δυτικούς οργανισμούς και ασφάλειας και οικονομικής συνεργασίας. Αυτό τους παρέχει μία σπίδα.
Φυσικά πάντοτε πρέπει να είναι κανείς σε μια υπαγρύπνηση, μήπως υπάρξουν κάποιες τρομοκρατικές επιθέσεις ή διέλευση τρομοκρατών, ας πούμε, από την Ελλάδα και την Κύπρο, χωρίς όμως να δημιουργείται κάποιο θέμα πανικού ή κάποιο θέμα ότι τώρα πρόκειται να πάθουμε κάτι. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν υπάρχει διάχυση της κρίσης και προς τη δική μας ποιος θέλει. Άμεσος κίνδυνος. Κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ θερμά για τον σχολιασμό των γεγονότων. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.